Η σκέψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Φάνης Πανού, του Δημάρχου Λαμιαίων Θήμιου Καραϊσκού, του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και του Δημάρχου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Γιώργου Γκιόνη. Ο Δήμαρχος Λαμιαίων, ο κύριος Θήμιος Καραϊσκός, είναι μαζί μας σήμερα. Είμαστε μαζί, κύριε Δήμαρχε, να ακούσουμε τον κύριο Αβγενάκη, είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ο Γιάννης Ρίζος είναι εδώ τώρα μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα. Επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα του Καρπενησίου αποτελεί ανάλυση των λιμάτων που δείχνει διπλάσια αύξηση του υλικού φορτίου μέσα σε λίγες μέρες. Ο Δήμαρχος Νίκος Ηλιώτης εφιστά και πάλι την προσοχή των πολιτών και ζητά μεγαλύτερη υπευθυνότητα από αυτούς που θα ταξιδέψουν στο Καρπενήσι για τις ημέρες του Πάσχα, υπενθυμίζοντας ότι εδώ και αρκετές εβδομάδες πιέζεται το νοσοκομείο της πόλης από μεγάλο αριθμό νοσηλευωμένων με κορονοϊό. Ένας άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του. Έπεσε από τον πρώτο όροφο του σπιτιού του και μάλιστα δεν τον αντιλήφθηκε κανείς. Οπότε, η ικανοποίηση στην ελληνική κοινή γνώμη και όχι μόνο προκάλεσε η δυναμική εμφάνιση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, που απάντησε στον Τούρκο ομολογό του επί όλων των θεμάτων που ταλανίζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακόμη πιο σημαντικό, σύμφωνα με τους διεθνείς συναλλητές, όπως τον πρέσβη επιτιμή Περικλίνε Άρχου, το γεγονός ότι ενημερώθηκε άμεσα για πρώτη φορά και η τουρκική κοινή γνώμη. Μας ξάφνιασε ευχάριστα, δήλωσε χαρακτηριστικά στον Star FM ο κύριος Νάρχου. Επιστρέφουμε στο δελτίο, κυρίες και κύριοι. Σε κλιμάκωση του αγώνα καλούν πολίτες και συλλογικότητες της Βιωτίας ενάντια στον ενεργειακό παροξυσμό με τα ολικά στα βουνά του Ελικόνα, του Παρνασσού και του Κυθερώνα. Μέλη του δικτύου των Βιωτών διαδήλωσαν μπροστά από το Δασαρχείο της Λιβαδιάς, απαιτώντας να σταματήσει τώρα η άναρχη ενεργειακή δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 11% της συνολικής ισχύως στη χώρα σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά λειτουργούν ήδη στη Βιωτία. Αναστάτωση επικράτησε χθες στην Αγία Μαρίνα του Δήμου Στρίδας, όταν πήραν φωτιά τα ξύλα της γέφυρας που αποτελεί μνημείο για την περιοχή. Αρχικά επαγγελματίας και στη συνέχεια πυροσβέστες έσβησαν γρήγορα τη φωτιά και περιόρισαν τη ζημιά. Σήμερα η Δήμαρχος Στρίδας, Βυργινία Στεργίου, δηλώνει στο ΣΤΑΡ πως ήδη γίνονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστούν πόροι για να χρηματοδοτηθεί η ανακατασκευή και η ανάπλαση της γέφυρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα έργο πνοής για την προστασία της δημόσιας υγείας στην έδρα του Δήμου Ερχομενού. Οριστικά απαλλάσσεται από τον αγωγό αμιάντου στο λόφο της Δρακατσούλας το δίκτυο της ίδρυυσης στον Ερχομενό. Σύμφωνα με τη Δήμαρχο, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα μήνα. Στόχος βανδαλιστών έγινε για μια ακόμη φορά το κημητήριο της Ανθύλης του Δήμου Λαμιαίων. Αυτή τη φορά άγνωστοι έβαψαν με μπογιές πάνω από 50 φωτογραφίες των μνημάτων, αφού προηγουμένως τις είχαν σπάσει. Το συμβάν θορύβησε για μια ακόμη φορά τους ανθρώπους της Ανθύλης, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο ώστε να καταγράψει το συμβάν. Για ένα αποτρόπαιο συμβάν και η Ρωσιλία κάνει λόγο, ο πρόεδρος του χωριού Πέτρος Φούντας, ο οποίος ζητά από τις αρμόδιες αρχές να βρουν άμεσα λύση. Πάμε και στις αθλητικές ειδήσεις. Μαζί μας ο Γιώργος Χαραγιάννης.